Καλημερίζω την κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Κυρία Παχιαδάκη, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλειράκη. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Σας κάλεσα, χαίρομαι που είστε καλά. Γι' αυτό είπα και το ωραία. Σας κάλεσα διότι εδώ εσείς απευθύνετε μία πρόσκληση σε δωρεάν συνάντηση γονέων. Όταν λέω εσείς, εννοείται ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Παρακαλώ, πείτε τα υπόλοιπα εσείς. Ναι, ευχαριστώ κυρία Δουλειράκη. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία για να πούμε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλους μας. Μιλώ για παιδιά, οικογένεια, γονείς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα της βίας. Πρέπει να σας πω, να ξεκινήσω από πιο μπροστά, έτσι δύο λόγια, ότι εμείς από το 2019 ασχολούμαστε με αυτό το θέμα για το οποίο θα πούμε σήμερα, για αυτό που έχει να κάνει με τη διαδικτυακή βία. Δεν είναι καινούριο, για μας όμως είναι καινούριο, αλλού υπήρχε πιο μπροστά. Το ζούμε όμως, τώρα το βιώνουμε και πρέπει να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Βάσει λοιπόν αυτών των δεδομένων, εμείς καλούμε στις 13 του Νοέμβρη τη Δευτέρα, το πρωί θα κάνουμε μια ενημέρωση στα στελέχη φορέων και δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών, και το απόγευμα θα κάνουμε συνάντηση με τους γονείς ώστε να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε. Δεν ξεπερνιέται εύκολα, να πω και αυτό, το θέμα αυτό της διαδικτυακής βίας. Κυρίως να ενημερωθούμε, οι μεγαλύτεροι ψηφιακά αναλφάβητοι για όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορεί να έχουμε στα χέρια μας, για την κακή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά μας, γιατί όταν τα λέγαμε δεν θέλαμε και να ακούσαμε. Μπορεί να τα λέγαμε, αλλά τα αυτιά μας ήταν κλειστά ακόμα και στα δικά μας τα ακούσματα, κυρία Παχιαδάκη. Είναι η αλήθεια ότι όταν ξεκινήσαμε ένιωσα ότι κινδυνεύαμε να φανούμε και να θεωρηθούμε γραφικοί όταν κουβεντιάζαμε από τότε για ένα θέμα το οποίο δεν είχε έρθει ποτέ, δεν είχε προκύψει σε εμάς. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η βία μέσα από το διαδίκτυο είναι ένα, θα έλεγε κανείς, ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, αλλά το οποίο γίνεται τρόπο ζωής για τη συνέχεια για τους νέους και για τους εφήβους, διότι η εικονική πραγματικότητα μεταφέρεται ως πραγματικότητα στη δική τους τη ζωή, όπως λένε κοινωνική λειτουργία, όπως λένε ψυχίατροι, όπως λένε ψυχολόγοι, όπως λένε ψυχοθεραπευτές. Δεν είναι τόσο απλά το πράγμα. Δηλαδή το αφήσαμε, εκτροχιάστηκε και τώρα είναι πολύ δύσκολο αυτή την εικονική πραγματικότητα που τη μεταφέρουν τα παιδιά στη ζωή τους αμέσως, εμείς να μπορέσουμε να το καταφέρουμε να το αλλάξουμε. Αν τώρα η αλλαγή δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει όμως η λέξη βελτίωση. Το να μάθουμε, κυρία Δουλγεράκη, εμείς οι ίδιοι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ότι τα παιδιά μας βρίσκονται σε κίνδυνο, αυτό θα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να μας δείξει ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να ευαισθητοποιηθούμε, και αλλά ώστε να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά αυτή τη διαδικτυακή βία σε κάθε πλαίσιο, στην καθημερινότητα, στο σχολείο, στην οικογένεια, στην κοινωνία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί αυτή είναι η καθημερινή πραγματικότητά μας. Όταν ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στα σχολεία, είτε εκπαιδεύοντας παιδιά, τα οποία πολλές φορές, μάλλον στην αρχή, αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά την έπαιρναν πολλές φορές και σαν αστείο και σαν πλάκα μεταξύ τα παιδιά. Διότι έστελναν φωτογραφίες, έβγαζαν. Ήταν κάτι που το ήταν. Εικονική πραγματικότητα. Το έστελνε για πλάκα στο φίλο μου, στην φίλη μου, στη συμμαθήτριά μου. Σιγά σιγά όμως διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά κενά πλέον. Όχι μόνο στα παιδιά, αλλά πλέον σε εμάς, στους εκπαιδευτικούς. Στους γονείς, κυρίως στους γονείς, κυρία Δουλγεράκη. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι πρέπει να μάθουμε ότι τα παιδιά πρέπει να μας διδάξουν σήμερα, γιατί φτάσαμε στο σήμερα. Τα παιδιά τα ίδια όταν μπαίνουμε στα σχολεία, πάρα πολλές φορές δεν τους δίνουμε εμείς μαθήματα μόνον, παίρνουμε μαθήματα από τα ίδια τα παιδιά,
τα οποία μας διδάσκουν. Και γιατί τα παιδιά αυτά έχουν προχωρήσει πιο μπροστά από εμάς. Και δεν είναι ντροπή και εμείς από τη δική μας την πλευρά να διευρύνουμε τις γνώσεις μας και να παίρνουμε πληροφορίες. Γιατί πολλές φορές ντρεπόμαστε και να το πούμε, έτσι. Μα βέβαια, όμως είναι κάτι καινούριο και πρέπει να παραδεχτούμε. Όταν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι υποχρεωτικό να το ξέρω. Άρα, κάθομαι στα θρανία. Όταν κάνουμε λοιπόν εμείς, που σας είπα, σχολές γονέων ή τέλος πάντων, αν δεν το πούμε σχολεία, αλλά συναντήσεις γονέων, είναι αυτό ακριβώς. Πρώτα να αναδείξουμε το πρόβλημα το οποίο περνούν τα ίδια τα παιδιά τους. Σε μια ηλικία, την εφηβική ηλικία. Και εμείς είμαστε τώρα έφηβοι σε αυτό το θέμα, μιας και εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτόν τον καινούριο κόσμο που έχει ανοιχτεί και θα πρέπει να μάθουμε κι εμείς. Τα παιδιά όμως είναι πολύ πιο γρήγορα μαθαίνουν. Διδάσκονται από τους φίλους, από χιλιάδες με χιλιάδες τρόπους. Κάτι που εμείς, λόγω της δικής μας ενασχόλησης καθημερινής, δεν έχουμε ίσως το χρόνο να το κάνουμε. Αυτή η πρόσκληση λοιπόν έχει να κάνει και με τους δημόσιους φορείς, γιατί όλοι εμείς είμαστε γονείς και είμαστε αυτοί, είμαστε οι πολύ άσχολοι. Αν θα κάτσουμε όμως 3 ώρες να κάνουμε ένα μάθημα, θα φύγουμε, πιστεύω, με γνώσεις τις οποίες δεν τις είχαμε 3 ώρες πριν. Κύριε Παγιαδάκη, ξέρετε κάτι, μιλώντας για βία, έβλεπα πρόσφατα όλες εκείνες τις αναφορές ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα είναι τόσα πολλά ή ήταν τόσα πολλά τα περιστατικά. Το διάβαζα πρόσφατα σε μια είδηση που είχε αναρτηθεί στο www.neakriti.gr ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα είχατε πάρει κοντά 17 ή 19, αν θυμάμαι καλά, καταγγελίες αναφορικά με την ενδοοικογενειακή βία. Έχει πάρει πραγματικά φυλακευτέρα, έτσι. Αλήθεια, αυτό είναι ειλικρινά μετά από τόσα χρόνια και εγώ προσωπικά πρέπει να πω ότι η αύξηση αυτή της βίας δεν είναι μόνο στα περιστατικά και ξέρετε αυτό που πονάει περισσότερο είναι το ότι σήμερα τα παιδιά γίνονται μάρτυρες βίαιων περιστατικών και δεν νοιάζονται καθόλου οι γονείς το ότι τα παιδιά τους είναι μπροστά, βλέπουν βία περιστατικά ή αυτά κατά συρροήν γίνονται. Δηλαδή αν σήμερα δεν το είδε, αύριο θα το καταλάβει, θα το δει, θα το βιώσει. Εκεί πλέον δεν ξέρω πόσο μπορεί η εκπαίδευση δική μας, η παιδεία μας, αυτή η έρημη λέξη παιδεία την οποία δεν τη μάθαμε ποτέ και δεν τη μαθαίνουμε ούτε σήμερα. Μεγαλώσαμε, περάσαν τα χρόνια, δεν τη μάθαμε, δεν ξέρω τι, πώς και λοιπά. Δεν μπορούμε να μπούμε το γιατί. Πρέπει όμως να μάθουμε ότι η παιδεία μας έχει να κάνει με αυτό που λέμε την ποιότητα της ζωής μιας κοινωνίας. Μεγάλο ζητούμενο, η ποιότητα ζωής μιας κοινωνίας. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Κυρία Δουλγεράκη, εμείς αυτό το καιρό, το τελευταίο καιρό βλέπουμε, έχουμε ας πούμε... Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και έχουμε ήδη εκπαιδεύσει γύρω στους 200 γονείς. Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 300 εκπαιδευτικούς για να δούμε και να τους μάθουμε ότι πρέπει να μάθουν τελικά, να οργανώσουμε με τους εκπαιδευτικούς πρωτόκολλα, τα οποία πρωτόκολλα θα πρέπει να ξεκινήσουν από τις επαγγελματίες, να προχωρήσουμε παρακάτω, να κάνουμε χρήση, να τους δώσουμε χρήσιμους οδηγούς οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μια αποτελεσματική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να μένουμε στα λόγια. Πρέπει να κάνουμε πράξη πλέον αυτά τα οποία μαθαίνουμε, που μας έρχονται απ' έξω, που τα έχουν ζήσει πιο μπροστά κι αυτοί. Αν δείτε συστήματα τα οποία σήμερα καταρρύπτονται, γιατί παραδείγματος χάρη αυτές τις μέρες θα το διαβάσατε ίσως και εσείς ότι ήδη στη Σουηδία αρχίζουν να εγκαταλείπουν από τον τρόπο μάθηση και ξαναεπανέρχονται στο γραπτό λόγο. Είναι κάτι το οποίο προχώρησαν πολύ πριν από εμάς, είδαν, έμαθαν και τώρα βλέπουν ότι αυτό ήταν πανάκια ίσως. Επιχειρούν να το μαζέψουν μέσα στα σχολεία. Η χρήση της τεχνολογίας μόνο όπου είναι απαραίτητη στο μάθημα. Ακριβώς, ακριβώς.
Εμείς, να σας πω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω να σας πω όμως, ότι εμείς ετοιμάζουμε τώρα, αυτό το καιρό, μια καμπάνια που θέλουμε να συμπεριλάβουμε την άποψη των μαθητών πάνω στη βία και στη διαδικτυακή βία. Τι θέλω να πω με αυτό. Μέσα αυτό το μήνα, στο Νοέμβρη, θα τρέξουμε στα σχολεία του, γιατί πρέπει να σας πω και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, ότι παλιά αναζητούσαμε να βρούμε σχολεία να μας ανοίξουν τις πόρτες, να μπούμε μέσα να πούμε μερικά πράγματα. Χαίρομαι γιατί σήμερα τα σχολεία έρχονται και ρωτούν και ζητούν, αναζητούν βοήθεια διαχείρισης περιστατικών τα οποία συμβαίνουν μέσα στα σχολεία και δεν ξέρουν την αντιμετώπιση τους. Θέλουμε λοιπόν, τρέχουμε λοιπόν αυτό το, ένα μεγάλο διαγωνισμό, ήθελα να πω, με κάποιο χρηματικό έπαθλο. Αυτό είναι ένα κίνητρο για μαθητές που θα έχουν την ευκαιρία, ξέρετε, πρέπει να εκφράσουν μέσα από ένα, με ένα άλλο τρόπο, δηλαδή με ένα εικαστικό τρόπο που έχουμε σκεφτεί, το πώς βλέπουν τα ίδια τα παιδιά την έντυπη διαδικτυακή βία. Είναι μια προσέγγιση η οποία θα πρέπει να μας δώσει δείγματα γραφής των παιδιών, ανώνυμα φυσικά κλπ, που και εμείς θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτά, να κάνουμε μια έρευνα και να δούμε άραγε αυτά τα παιδιά ποια είναι η γλώσσα που μιλούν και με ποια γλώσσα εμείς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσα από ένα εικαστικό δρόμενο, το οποίο μπορεί να μας δώσει έστω ένα ελάχιστο αλλά αυτό αποτέλεσμα για αυτό το οποίο τα παιδιά αυτά καταλανίζουν κακά τα ψέματα, γιατί τα ίδια τα παιδιά παίρνουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό που εμείς βασικά θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι οι γονείς δεν θα πρέπει να θυματοποιούν τα παιδιά, ότι αυτά ευθύνονται για αυτό που έχουν κάνει. Αν δηλαδή ένα κορίτσι έστειλε μία φωτογραφία στο διαδίκτυο χωρίς να ξέρει πολλά πράγματα, πώς θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ένας υποτιθέμενος φοιτητής, αυτά δεν θα πρέπει να νιώσουν προδομένα. Όμως εμείς γι' αυτό πάμε στους γονείς πλέον, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν πάνω στους τρόπους αυτούς για να γνωρίσουν, να προσεγγίσουν τα παιδιά τους. Είμαι πραγματικά τρόπο. Πολύ περίεργη για το πώς θα αποτυπωθεί όλο αυτό μέσα από πραγματικά το αποτύπωμα των ίδιων των παιδιών, έτσι όπως θα μας το δώσουν. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Κυρία Παχεδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.